Σ' όνομα, διότι μετά το νόμο Σούφλια, Μπίρμπιλι, Παπακοσταντίνου, Καλαφάτη, αυτός ο νόμος με ποιο όνομα θα ξεχωρίζει από τους άλλους προηγούμενους? Με το όνομα των ανθρώπων που τον έφτιαξαν, που δεν είναι ο υπουργός, είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Συμμετείχαν, ήταν μια νομοπαρασκευαστική, καλέσαμε όλους τους επαγγελματικούς φορείς, το τεχνικό επιμελητηρίο, το ΣΑΔΑΣ, οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Για πρώτη φορά καλέσαμε όλες τις αποκεντρωμένες στις πολεοδομίες να δούμε τα προβλήματά τους. Είναι λοιπόν ένας νόμος φτιαγμένος από μια εμπειρία πολλών επαγγελματιών του χώρου αλλά και των πολιτών. Δηλαδή, συνομιλήσαμε πολίτες. Σας θυμίζω, κατεβήκαμε στο Ηράκλειο το καλοκαίρι και συνομιλήσαμε τους ίδιους ανθρώπους. Και πώς θα σπάσετε τη σχέση πολεοδομίας με γρηγορώσιμο, δηλαδή τα αυθαίρετα με το να δώσω κάτι να προωθήσω την υποθεσία? Όλη αυτή η ιστορία της τακτοποίησης των αυθαιρέτων ξεκινάει από την εποχή Τρίτσι. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο πρώτος που έκανε τους νόμους. Αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις. Αν το δηλώσεις, θα το σώσεις. Ναι. Τελικά, δεν ξέρω πόσα σώθηκαν. Ναι, έχουν κάποιο αποτέλεσμα αυτοί οι νόμοι τελικά. Τα αυθαίρετα τότε ήταν γύρω στις 300.000 και σήμερα τα αυθαίρετα, έτσι, τα ξενοπλοία αυθαίρετα, υπολογίζονται ότι ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Ανταποκρίνεται ο κόσμος σε τέτοιου είδους νόμους? Η επιτυχία του νόμου, των προηγούμενων νόμων, κρίθηκε ακριβώς από το ποσοστό των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν. Θεωρούμε ότι ένα μικρό ποσοστό έχει ανταποκριθεί και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα ότι εν τέλει δεν ξέρουμε αυτή ποια είναι η δόμηση στην Ελλάδα. Και δεν ξέρουμε αυτή η δόμηση είναι ασφαλής. Η στατική της επάρκεια, αν αυτά τα κτίρια τα οποία ήταν νόμιμα έχουν γίνει εκ των υστέρων παρεμβάσεις. Να σας θυμίσω, πολυκατοικία από πέρα στη Θεσσαλονίκη ήταν νόμιμη πολυκατοικία. Αλλά κάποιος είχε κόψει κολόνες στο ισόγειο και πέθαναν άνθρωποι. Άρα πρέπει να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια ταυτότητα κτιρίου, που να ξέρουμε το κτίριο σε κάθε χρονική στιγμή που μένουμε μέσα, που βάζουμε τα παιδιά μας, που δουλεύει η επιχείρησή μας, που δεχόμαστε τους πελάτες μας. Είναι ένα κτίριο ασφαλές και νόμιμο. Στην πιάτσα κυκλοφορεί σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί να είναι ακριβότερη τελικά η τακτοποίηση παρά τις γενναίες εκτόσεις που κάνετε και μειώσεις, γιατί θα έχουμε υποχρεωτικά τη στατική μελέτη που έχει κάποιο κόστος. Κάποιοι δηλαδή μηχανικοί την ανεβάζουν το τιμολόγιο εξαιτίας αυτής της ρύθμισης και παρατηρούνται στον κόσμο, ελάτε τώρα και μην περιμένετε τον καινούριο νόμο. Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμα και αν κάποιος ερχόταν με το σημερινό νόμο και εφαρμοστεί μετά από μερικές εβδομάδες όταν θα ψηφιστεί στη Βουλή ο καινούριος, πάλι από τη στιγμή που θα ισχύει ο καινούριος νόμος, όταν όλος θα πάει να κάνει μια μίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, θα υποχρεούται να έχει το καλώς έχει. Είτε μπήκε τακτοποιημένο στον παλιό νόμο, είτε δεν μπήκε. Δεν έχει σημασία η στατική επάρκεια, είναι κάτι διαφορετικό εκεί ταυτότητα κτηρίου. Βασικά να πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, ότι τακτοποιώντας ένα αυθαίρετο που δεν το έχει κατασκευάσει κάποιος μηχανικός κτλ., να ξέρει αν θα πέσει ή όχι, αν θα γίνει ένα σεισμός και θα είναι ασφαλής αυτός και η οικογένειά του. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Και μάλιστα κάνουμε και κάτι παραπάνω. Είπαμε και θα κάνουμε και άλλες ρυθμίσεις ότι όταν απαιτείται στατική επάρκεια θα έχει ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση από το πρόστιμο, ώστε αυτά τα λεφτά να πάνε στην στατική επάρκεια. Εμείς λέμε, δεν μας πειράζει να μην πάρει η πολιτεία κάποια χρήματα. Ας τα πάρει κάποιος άνθρωπος να κάνει το κτίριο ασφαλές. Θα παραταθεί η υφιστάμενη ρύθμιση που λίγες 8. Λίγες εβδομάδες πρέπει να παραταθεί αναγκαστικά, αφού δεν ψηφίζεται από τη Βουλή με τις 8 του μηνός. Δώσαμε και μια παράσταση, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη διαβούλευση. Και θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι πάνω απ' όλα. Άρα λίγες εβδομάδες. Πόσο θα στοιχήσει αυτός ο έλεγχος? Στο περίπου, για να καταλάβουμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν λεφτά ούτε να κάνουν αυτόν τον έλεγχο, αυτή τη μελέτη. Ξανά. Και σας λένε επίσης ότι το κάνετε για να δώσετε δουλειά στους μηχανικούς. Όχι, εγώ λέω, κοιτάω ευθέως πολίτες στα μάτια και τους ρωτάω. Δεν είναι κακό αυτό. Νοικιάζετε ένα σπίτι. Θυμόσαστε την πολυκατοικία στο Χαλάνδρι. Μπαίνετε μέσα ή αγοράζετε ένα διαμέρισμα. Εκεί και δεν έπρεπε να ξέρουμε την ώρα που μπαίνουμε στο σπίτι αυτό ή κάνουμε μια επιχείρηση, αν αυτό το σπίτι είναι ασφαλές? Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, είναι θέμα να πάρει ο μηχανικός λεφτά και αν αυτό το σπίτι είναι ασφαλές. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστοποιηθεί από ένα μηχανικό. Αμέσως το βλέπει ο μηχανικός. Είναι καλό ή κακό να ξέρουμε αν είχε ασφαλές? Κύριε Υπουργέ, αν δεν ενταχθούν, όσοι δεν ενταχθούν στο νέο νόμο, θα έχουν κάποια επιβάρυνση, θα μπορέσουν να διατηρήσουν το αυθαίρετο εκτός της κείμενης νομοθεσίας της νέας? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο καινούριο νόμο δεν είναι ένα νόμο για τα αυθαίρετα, είναι ένα νόμο για τη δόμηση. Για τη δόμηση. Που σημαίνει πρώτα απ' όλα αλλάζει τελείως ο έλεγχος. Ένα κομμάτι από τα έσοδα που θα έχουμε από τα αυθαίρετα, το 25% πηγαίνει για να λειτουργεί το παρατηρητήριο δόμηση. Το παρατηρητήριο δόμηση θα κάνει ακριβώς τα ελέγχη, την αυθαιρεσία και θα εφαρμόζει τις κατεδαφίσεις εκεί που απαιτείται. Επομένως, δεν συμφέρει κανέναν αυτή τη στιγμή να μην το δηλώσει. Αν δεν το δηλώσει, τα πρόστιμα διατήρηση είναι
πάρα πολύ μεγάλα. Δεν ισχύει αυτό που είσαι στον παλιό νόμο. Στον παλιό νόμο είτε σε έπιανε η πολιτεία, είτε πήγαινες μόνος σου, είτε τακτοποίηση κόστησε το ίδιο. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Εάν δηλαδή κάποιος έρθει μόνος του, έχει πολύ μεγάλες εκπτώσεις, πολύ μεγάλες ευκολίες, πολύ σημαντικά κοινωνικά κριτήρια. Αν όμως τον πιάσουμε εμείς, όλα αυτά αλλάζουν. Ναι, ποιος θα τον πιάσει όμως, κύριε Υπουργέ? Το παρατηρητήριο δόμησης. Μετά από δύο χρόνια. Το παρατηρητήριο δόμησης μέσω αεροφωτογραφιών, με ποιο τρόπο θα βλέπει? Το παρατηρητήριο δόμησης αυτή τη στιγμή καταρχάς θα παραλάβει από τις πολεοδομίες και θα καταγράψει ηλεκτρονικά τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες φακέλους που υπάρχουν στις πολεοδομίες και είναι κρυμμένες πίσω από τους φοριαμούς. Ναι. Άρα, μάνι-μάνι, έχουμε πολύ μεγάλο υλικό. Δεύτερον, υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα πλέον. Τρίτον, με τον καινούργιο νόμο θα δείτε ότι μπορεί κάποιος που έχει ένα κομμάτι ακινήτου να δηλώνει, που σημαίνει οι υπόλοιποι σε αυτό το ακίνητο θα βρεθούν εκτεθειμένοι, αν είναι άλλοι συνιδιοκτήτες. Δεν είναι εύκολο πια κάποιος να έχει αυθαιρεσία. Ξαναλέω, εάν διαβάσετε προσεκτικά τον νόμο, θα δείτε ότι ο νόμος σε αυτόν ο οποίος θέλει να κρυφτεί και να παρανομήσει είναι πάρα πολύ αυστηρός. Σε αυτόν που θέλει να λύσει το πρόβλημα μιας μακρόχρονης προηγούμενης ιστορίας, γι' αυτό είμαστε μαγικός. Κύριε Τσίρονη, εμείς επιμένουμε σε αυτό, διότι ο Έλληνας δεν φοβάται, γιατί σου λέει δεν θα γίνει έλεγχος, δεν έχουν το προσωπικό, είτε... δεν έχουν τίποτα, οπότε συνεχίζουμε έτσι σε όλα και στα φορολογίες και αυτό. Αυτοί που το ελπίζουν αυτό, φοβάμαι θα βρεθούν προδυσάρεσης εκπλήξεως. Ήδη μας είπε ο Υπουργός κάτι καινούριο, που δηλαδή όπως έχουμε τη λίστα Λαγκάρτ, θα έχουμε και τη λίστα των αυθαιρέτων. Δηλαδή, ακούσαμε μόλις ότι θα πάει να πάρει από τους Δήμους αυτή η καινούργια υπηρεσία ο φορέας που θα δημιουργηθεί όλο το υλικό που υπάρχει με ό,τι αυθαίρετο έχει καταγραφεί. Αγαπητέ Μονίκο, επειδή έχεις κάνει πολύ περισσότερα, και ανά πάση στιγμή μπορεί να ελέγξει... περισσότερα ρεπορτάζ για τα αυθαίρετα από ότι εγώ στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Πόσα αυθαίρετα που οι ίδιοι γνωρίζαμε ότι είναι αυθαίρετα μέσα σε δασικές περιοχές συγκεκριμένα και ξέραμε ότι και οι ίδιοι υπάλληλοι πολεοδομιών το γνωρίζανε, κινήθηκαν εναντίον τους. Και τι θα γίνει τώρα, αυτό το σκεπτικό κινείται και ο άλλος. Η απάντηση στην ερώτηση είναι αυτή που έδωσε, που δίνει ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, που κατατάσσει τις πολεοδομίες και όλους αυτούς που ασχολούνται με τον έλεγχο, πρώτο ή δεύτερο στην ελληνική. Υπάρχει μια διαφορά που δεν έχει γίνει αντιληπτή. Όταν πλέον διαπιστώνεται μια παράβαση και θα διαπιστώνεται από κληρωτούς ελεγκτές, άρα δεν θα πηγαίνει κάποιος ο οποίος μπορεί να χρηματιστεί, εκτός αν κάποιος έχει την τύχη να χρηματίσει αυτούς που θα κληρωθούν από μια τράπεζα όλων των μηχανικών της Ελλάδας. Όταν λοιπόν αυτοί οι μηχανικοί κληρωτοί καταγράψουν ένα κτίριο το οποίο διαπιστώνεται μια παράβαση, δεν συμφωνεί με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, τότε αυτό πηγαίνει στο παρατηρητήριο και εκεί πέρα υποχρεωτικά αναρτάται στη διάβγεια. Θα είναι πια ηλεκτρονική η βάση, που σημαίνει ποιος υπάλληλος δημόσιος σε κάτι που είναι αναρτημένο ηλεκτρονικά, άρα έχει μια ημερομηνία καταγραφής και μπαίνει σε μια σειρά καταγραφής, αυτό θα το κρύψει και με πώς θα ρισκάρει το δικό του πτυχίο και τη δική του δουλειά. Πολύ σημαντικό. Ναι, εμείς δεν λέμε να χρηματιστεί, συγγνώμη τώρα, γιατί είναι δομικό αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Λέμε να μην καλέσει τον ελεγκτή. Να μην τον καλέσει. Μην τον εντοπίσει ο ελεγκτής. Ναι. Ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο με τα καινούργια ηλεκτρονικά μέσα. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν καταγγελίες. Και τώρα υπάρχουν, απλώς δεν υλοποιούνται, σας λέω. Δεύτερον, το πιο απλό όταν έχεις καταγράψει την περισσότερη δόμηση είναι να πάρεις ένα δορυφόρο ή ένα ντρόν και να δεις ηλεκτρονικά τι έχεις καταγεγραμμένο και αν αυτό που έχεις καταγεγραμμένο στο χάρτη, που υπάρχουν αυτοί οι χάρτες και από το κτηματολόγιο πλέον, να δεις αν συμπίπτει με τη φωτογραφία που βγάζεις σήμερα. Αν δεν συμπίπτει και βλέπεις 5 κτίσματα αντί για 4 όπως θα έπρεπε να είναι τα 4 τα αδειοδοτημένα, τότε ο πέλεκες θα ανεβάρεις. Και η άλλη ερώτηση είναι ότι πες ότι δεν εντοπίζεται ποτέ. Να. Τι θα το κάνει αυτό το ακίνητο? Δεν θα μπορεί να το νοικιάσει, δεν θα μπορεί να το πουλήσει, δεν θα μπορεί να το κληρονομήσει. Λοιπόν, είναι αυτό είναι το καινούργιο δηλαδή. Άρα είναι αρκετά καινούργια. Στις μισθώσεις πείτε μας λίγο, γιατί έχουμε εδώ μια ανατροπή που ενδεχομένως να δημιουργήσει έτσι προβληματισμό και ήδη προκαλεί κάποια ανησυχία. Στις νέες μισθώσεις οποιοδήποτε ακινήτου, λέει ο νόμος που θα φέρετε, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από μηχανικό. Που σημαίνει δηλαδή, εγώ νοικιάζω τώρα το σπίτι μου που είναι ξενικιαστό, φέρω ένα μηχανικό, διαπιστώνει αν έχω κάνει πολεοδομική παράβαση ή αν, υπάρχει, την έχω τακτοποιήσει και μετά προχωράω στη μίσθωση. Θα το βάζω στην εφορία και αυτό όπως ηλεκτρονικά όπως βάζω το μισθωτήριο ή τα στοιχεία της ενεργειακής, του ενεργειακού ελέγχου. Αν μετά από ένα χρόνο ξενικιάσω το σπίτι μου, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνια. Η βεβαίωση του μηχανικού για τις πολεοδομικές παραβάσεις έχει διάρκεια ισχύως 2 μήνες. Αν του χρόνου
ξανενοικιάσω το σπίτι μου. Φύγει ο νοικιαστής. Είναι σύνηθες πια το φαινόμενο έτσι να αλλάζουν τακτικά οι νοικιαστές. Θα χρειαστεί να ξαναβγάλω καινούριο πιστοποιητικό που έχει κάποιο κόστος και πάει λέγοντας. Όχι, είναι κομμάτι της διαβούλευσης. Φυσικά θα υπάρχει μια διάρκεια αυτού του πιστοποιητικού, η οποία θα τη δούμε αν θα είναι 10 χρόνια, αν θα είναι 7 χρόνια. Θα υπάρξει μια διάρκεια που θα είναι ξεκάθαρη στον νόμο. Δεν θα είναι αλίμονο κάθε μήνα, όταν κάνω εγώ ένα νοικιαστήριο, κάθε δίμηνο αλίμονο, να πρέπει να ξαναπαίρνω το καλό σέγγι. Θα υπάρχει μια περιοδικότητα. Δηλαδή κάθε, ας πούμε, 5 χρόνια, 7 χρόνια, κάτι τέτοιο. Άλλωστε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα ομαλοποιηθεί. Γιατί εφόσον είναι πια πάρα πολύ απλό να βγάζει κάποιο άδεια, με τον καινούριο νόμο αλλάζει και αυτό ο τρόπος αδειοδότησης, της μικρής εργασίας, των μετατροπών. Δεν θα υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος χωρίς να το δηλώνει. Δηλαδή όταν τα κτίρια αποκτήσουν όλα ταυτότητα, σιγά σιγά πλέον όταν θα θέλω να κάνω μια εργασία, να ρίξω ένα τοίχο για παράδειγμα, αυτόματα αυτό πράγμα θα το κοινοποιώ με πολύ απλή διαδικασία, το ξέρετε πλέον, στην πολεοδομία. Οπότε θα ξέρουμε και στην πολεοδομία το κτίριο αυτό είχε και ένα τοίχο που τώρα δεν τον έχει. Επειδή μας λέει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει σταματήσει να πληρώνει δόσεις, έχει μπει στον προηγούμενο νόμο, δεν έχει λεφτά και σταμάτησε. Αυτός ο κόσμος, ό,τι έχει πληρώσει, έχοντας σταματήσει, μπορεί να μεταφέρει όλο αυτό το φάκελο στον καινούριο νόμο, αν είναι ευνοϊκότερος και να έχει μεγαλύτερη έκπτωση. Βεβαίως, ακριβώς για να μπορέσει και αυτός να πάρει τα ευεργετήματα. Και να μπορέσει να κάνει και αυτό τις εργασίες. Από την εξοικονόμηση θα πετύχει να μπορέσει να κάνει και τις εργασίες. Λέτε μέσα στο νόμο ότι όποιος μπει στη ρύθμιση το πρώτο εξάμεινο θα έχει έκπτωση 20% και δεύτερο εξάμεινο 10%. Επιπλέον. Η εφάπαξ πληρωμή που προβλέπονταν στον προηγούμενο νόμο που έδινε ούτως ή άλλως μια έκπτωση 20% θα εξακολουθήσει να ισχύσει εδώ πέρα. Βεβαίως. Δηλαδή κάποιος, να τα βάλουμε σε μια σειρά, θα έχει το 20% έκπτωση μπαίνοντας στο πρώτο εξάμεινο. Το 20% έκπτωση αν τα πληρώσει αμέσως. Συν το χαμηλότερο πρόστιμο που προσδιορίζεται για όλες τις... κάποια πρόστιμα έρχεται το ένα και προστίθεται στο άλλο, κάποια άλλα όχι. Σίγουρα θα είναι πολύ ευνοημένος. Να ρωτήσω κάτι, μπορείς να μας δώσει ένα παράδειγμα, δηλαδή... Έχουμε κάποια παραδείγματα, να τα δούμε και στο... Καταρχάς, για τον κόσμο με προβλήματα, για τα αμαία, υπάρχει μια ειδική ρήτρα για αυτούς τους ανθρώπους που βεβαίως έχουν τεράστιο πρόβλημα να μπορούν να το δηλώσουν και να μην έχουν προβλήματα με την κατοικία τους, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως. Υπάρχουν ειδικά προνόμια για αυτούς οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα. Βέβαια, σε αυτό το νόμο συζητάμε, είναι και αυτό σε διαβούλευση, το έχουμε καταθέσει. Γιατί υπάρχουν και αμαία που είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Ας πούμε, για φανταστείτε ο φίλος μας, ο κύριος Σόιμπλε, να είχε ένα κίνητο στην Ελλάδα. Νομίζετε ότι έχει τόσο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα επειδή την χάνει να ανήκει στην κατηγορία των αμαία να πληρώσει ένα πρόστιμο τακτοποίηση? Δεν νομίζω. Μάλλον είναι αρκετά ευκατάστατο. Ή ο διάσημος υψηλός ο Χόνης. Θα βάλουμε ένα όριο, βέβαια. Αν κάποιος έχει, θυμάμαι, ένα μεγάλο εισόδημα, δεν θα έχει το ευεργέτημα. Έχουμε και κάποιες κάρτες, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δούμε. Άνεργοι, δικαιούχοι κοινωνικού επιδόματος. Αν μπορούμε να δούμε τις κάρτες, γιατί θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό και λίγο για τα. Λοιπόν, άνεργοι, δικαιούχοι κοινωνικού επιδόματος πληρώνουν το παράβολο, το οποίο θα είναι και αυτό μειωμένο κατά 50% και για 2 χρόνια θα έχουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν δόσεις. Ναι. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα που θα έχουν αυτοί για 2 χρόνια να μην πληρώνουν τις δόσεις, τους δίνει παράλληλα το δικαίωμα να μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Γιατί μέχρι τώρα λέει ο νόμος ότι για να μπορώ να τη μεταβιβάσω, να την πουλήσω, να την μισθώσω κτλ., θα πρέπει να έχω πληρώσει το 30% του προστίμου τακτοποίησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτός ο κόσμος που δεν θα έχει πληρώσει το 30%, όχι, θα μπορεί, αν χρειαστεί, να πουλήσει την περιουσία του. Νόμου είναι ότι αυτή η διευκόλυνση ακριβώς γίνεται για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δηλώσουν, να ξέρουμε το πρόβλημα εμείς και δεν πειράζει, πληρωμίες γίνει και αργότερα. Επίσης, οι κατασκευές μεταξύ του 1983 και του 1993 θα έχουν 40% από 20%. Έχουν μεγαλύτερη μείωση. Ένα. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά, ας πούμε, δεν διαχωρίζεται τα αφαίρετα εκτός σχεδίου σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται, σε σχέση με τα εντός σχεδίου. Και εκεί θα έχουμε μία έκπτωση που μπορεί να φτάνει μέχρι και 40%. Ναι, όταν λέμε εκτός σχεδίου, αυτά τα οποία είναι υπό ένταξη, υπό η πολιτεία δηλαδή, έφταιγε που καθυστέρησε τα σχέδια. Δεν θα είναι στο σύνολο των. Όχι, δεν έχουν ίδιο όλα τα αφαίρετα, όλα τα εκτός σχεδίου αφαίρετα, δεν έχουν ίδια μείωση. Θα έχουν μια μεγάλη μείωση αυτά που ορίζονται σε πόλεις που. Δεν φταίγαν οι άνθρωποι, δηλαδή η πολιτεία δεν έκανε τα σχέδια πώληση, καθυστερούν. Σε αυτό που ρώτησε προηγουμένως η Μαριλένα, έχουμε αυθαίρετα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ των ποτών να τακτοποιηθούν γιατί παραβιάζουν περιβαλλοντικούς νόμους. Σε δάση, σε υγειαλό κτλ. Αυτά τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Αυτά, είπαμε, είναι μια διαφορετική κατηγορία. Ήδη έχουμε κάνει μια γενναία απόφαση που την έχουν χαιρετήσει οι πολίτες. Και εδώ έχω να πω ότι πολλές φορές για τις δημοσκοπήσεις
Οι πολίτες στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, σαν αυτή που έγινε τον Μάιο για τους δασικούς χάρτες, δεν έχουν ακόμα δει το αποτέλεσμα. Όταν το δουν το αποτέλεσμα, τότε θα δούμε τι είναι η κυβέρνηση τωρινή και τι ήταν η παλιά. Λέω λοιπόν ότι εμείς βάλαμε αυτή την ρύθμιση για τις οικιστικές πυκνώσεις, ώστε καταρχάς να έχουμε μια καταγραφή και σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μιλάμε εδώ για νομιμοποίηση, για τακτοποίηση, θα πληρώσουν κάτι οι πολίτες, γιατί μπορεί πραγματικά να αναγκαστούμε εκεί να καλοτριώσουμε. Εδώ μιλάμε προφανώς για εκτάσεις δασικές. Εάν τώρα εκεί πέρα υπάρχει μια πόλη ολόκληρη που το 70, το 60, το 30, δεν ξέρω να το δούμε, είναι νόμιμοι ήδη, έχουν αποχαρακτηριστεί, θα έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας φυσικά τότε, θα κάνουμε μια προεδρικό διάταγμα και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ρημοτόμηση αυτών των εκτάσεων, ώστε να μπουν και αυτοί στην κατηγορία. Εάν δούμε ότι. Πάντως, αν πάρουμε υπόψη μας το παράδειγμα του Αγίου Στεφάνου που μπαίνει, βγαίνει από το σχέδιο κτλ., ή περιοχές στη Λούδα, για παράδειγμα, είχαν μπει στο σχέδιο πόλης, είχαν βγάλει νόμιμες οικοδομικές άδειες, είχαν γίνει μεταβιβάσεις και μετά ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας, θεώρησε άκυρη την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Βρέθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα όλες αυτές τις περιουσίες. Αυτά τα θα λυθούν λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, εφόσον και οι δασικοί χάρτες ολοκληρώνονται μέσα στην επόμενη διετία. Άρα πάβει και η ομοιρία αυτών των ανθρώπων. Ναι, αλλά και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, μένει πάντοτε σε εκείνον ο οποίος ακολούθησε την νόμιμη οδό η γευσή, η πικρή, ότι εγώ πήγα, πλήρωσα κανονικά και ο άλλος ο οποίος καταπάτησε, τώρα θα έρθει να τακτοποιήσει, να ρυθμίσει και μάλιστα με χαμηλές δόσεις και θα είναι μια χαρά. Οπότε δεν υπάρχει ισονομία. Δεν μιλάμε για καταπατητές, καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν νόμιμες ιδιοκτησίες. Ναι. Και απλώς η εγκληματική αμέλεια της πολιτείας για δεκαετίες τους κατέστησε ομήρους. Αν ο άλλος δεν έχει τίτλους, δεν μπορεί να εκφράσει και αντίρρηση στον δασικό χάρτη. Πρέπει να έχει τίτλο. Ο Γιάννης προφανώς αναφερόταν σε κάτι άλλο. Πήγε ο ίδιος για παράδειγμα και έδωσε, αγόρασε 4 στρέμματα για να είναι νόμιμος. Έβγαλε μια νόμιμη οικοδομική άδεια, τα οποία 4 στρέμματα έτσι, κάνανε κάποια χρήματα, αρκετά. Έρχεται ένας άλλος, όπως συμβαίνει, ας πούμε, στην Λαβρεωτική, όπου κάποιοι επιτίδη τεμάχησαν σε μικρά οικοπεδάκια των 500 και των 300 μέτρων όλες τις εκτάσεις εκεί, μερικές από τις οποίες μπορεί να ήταν και καταπατημένες, γιατί εκεί ψάχνει την περιουσία του το δημόσιο. Λοιπόν, πούλησαν 300 και 500, πήραν τζάμπα κάποιοι τα οικόπεδα, έκτισαν χωρίς να πληρώσουν το μηχανικό, χωρίς να πληρώσουν τις φορές κτλ. Ένα φέρετο. Το οποίο ουσιαστικά τώρα νομοποιείται τζάμπα σε σχέση με αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, που μπορούσε να καταβάλει ο άλλος. Τώρα, το αν φταίει ο ιδιώτης εκεί ή φταίει η πολιτεία, θα το κρίνει ο ιστορικός. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μερικά εκατομμύρια αυθαίρετα, τα οποία αν δεν μπορέσουμε να τα καταγράψουμε και να κλειδώσει εδώ αυθαίρεση, αν μην συνεχίσετε αυτό το καρκίνωμα, πραγματικά εγώ συμμερίζομαι την άποψή σας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπαθε, δεν κάπνισε ποτέ, τελικά έπαθε καρκίνο, και κάποιος άλλος που κάπνισε δεν έπαθε. Αλλά τι να κάνει. Όταν όμως φτάσει το καρκίνος και κάνει μετάσταση, εμείς ως πολιτεία πρέπει να εμποδίσουμε τη μετάσταση και να μην αρχίσουμε να λέμε τι έγινε τότε. Ωραία. Τώρα να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ σύντομα, τι ήταν αυτό που σας έπεισε, γιατί εσείς δεν είσαστε σάρκα εκ της σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τους οικολόγους, και βάλατε την ψήφο σας για να υποστηριχθεί η εισαγωγή των ΔΕΚΟ στο υπερταμείο, κυρίως της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΘ. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω, το έχω πει σε κάθε τόνο, δεν έπεισε εμένα, έπεσε το κόμμα μου. Η απόφαση αρχική να μην ψηφίσουμε και την σεβάστηκα και δήλωσα τη σεβαστό, ήταν απόφαση συλλογική του κόμματός μας, των Οικολόγων Πράσινων. Και η αλλαγή της απόφασης όταν έγινε η νομοθετική βελτίωση ήταν πάλι απόφαση συλλογική του κόμματός μου. Άρα δεν ήταν ο κύριος Τσιρώνης ο οποίος αποφάσισε ή δεν αποφάσισε. Το τονίζω για να καταλάβουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δουλεύουμε και συλλογικά και σεβόμαστε τις αποφάσεις των οργάνων μας. Τώρα, αυτό που μας έκανε και αλλάξαμε γνώμη, έκανε τα όργανα του κόμματος, τα οποία εγώ δεν συμμετέχω, είμαι απλό μέλος εκ της ιδιότητάς μου, δεν είμαι στο κόμμα μου σε ηγετικές θέσεις. Αυτό που έπεισε το Πανελλαδικό Συμβούλιο ήταν η δέσμευση που πήρε ο Πρωθυπουργός και έγινε η νομοτεχνική βελτίωση ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα απολέσουν τον κοινωνικό και το δημόσιο χαρακτήρα τους. Με αυτή την νέα λοιπόν και με αυτή την. Μπήκε και στην αιτιολογική έκθεση και στον νόμο, νομίζω καλύπτονται οι φόβοι των πολιτών. Και βέβαια και των ανθρώπων που ασχολούμαστε με το νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νερό να μην είναι. Είναι το πιο απαραίτητο αγαθό το νερό. Ακριβώς. Και να τονίσω κάτι άλλο. Γιατί ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Αυτές οι επιχειρήσεις ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ. Ήταν για πούλημα δηλαδή. Ήταν ήδη. Δεν τις βάλαμε εμείς στο υπερταμείο.
Ήταν ήδη στο υπερταμείο, γιατί τα υπέρ είναι κομμάτι του υπερταμείου. Εμείς τις βγάλαμε από το κομμάτι για το πούλημα και τις πήγαμε στον άλλο λογαριασμό του υπερταμείου. Ναι, που είναι για την αξιοποίηση. Που είναι για την αξιοποίηση. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η αξιοποίηση με τι θα γίνει δηλαδή? Η αξιοποίηση μπορεί να γίνει είτε με πώληση στοιχείων. Μπορεί για παράδειγμα η ΕΙΔΑΠ να έχει ένα παλιό κτίριο που δεν το χρειάζεται πλέον. Οι παλιές εκτάσεις, αντιλιοστάσια που δεν τα χρησιμοποιεί, που άλλαξαν οι χάρτες της. Μπορεί να υπάρχουν υλικά, μπορεί να υπάρχουν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις και όχι αναγκαστικά πώληση μετοχών, τεχνογνωσία, αγορά χαρτοφυλακίου άλλων επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Mm-hmm. Μια επιχείρηση έχει δεκάδες τρόπους να αξιοποιήσει το χαρτοφυλακίο της. Δεν χρειάζεται να ξεπουλιέται πάντα. Αυτό το ότι αξιοποιώ σημαίνει ξεπουλάω ήταν συνταγή της προηγούμενης κυβέρνησης, που εμείς δεν ακολουθούμε. Κύριε Τσίρον, εσείς πού βάζετε το δικό σας στίγμα ως οικολόγος στην πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Πού θα το δούμε? Γιατί δεν το έχουμε δει έμπρακτο. Εντάξει, ότι μπήκε τώρα αυτή η νομοθετική βελτίωση, τώρα, όπως το λέτε. Πόσο χρόνο μου δίνετε να αναφέρομαι? Τα δικά κοιτάξτε, σας τα μέλη. Οπωσδήποτε το χαρτοφυλάκιο της οικολογίας είναι ένα χαρτοφυλάκιο που δεν το ακούνε πολύ δημοσιογράφοι και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο νόμος για τα αυθαίρετα, ο νόμος για τους βασικούς χάρτες, ο νόμος για την κυκλική οικονομία. Αλλάξαμε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Ήμουνα πριν από τρεις μέρες στον ΟΟΣΑ. Όλοι στον ΟΟΣΑ, πρώτο θέμα σήμερα είναι η κυκλική οικονομία. Το πώς δηλαδή αυτό το ποτήρι που φτιάχτηκε από άνθρωπο δεν θα πάει στα σκουπίδια, αλλά θα ξαναγυρίσει όταν τελειώσει ο βίος του, θα ξαναγυρίσει στην οικονομία. Να. Είναι η μεγαλύτερη αιχμή της οικονομίας σήμερα. Στην Ελλάδα λοιπόν αυτό δεν υφίστατο, είναι άγνωστη λέξη η κυκλική οικονομία. Λοιπόν, μέσα σε επόμενες μέρες, εμείς καταθέτουμε τον καινούριο νόμο, τον καινούριο 29-39 για τους φορείς ανακύκλωσης, που είναι ακριβώς ο νόμος για την κυκλική οικονομία. Εκεί θα δείτε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ωραία, να ξανάρθει να μας το πει. Και θα δείτε και για χιλιάδες, υπάρχουν και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας εκεί. Τις μεγάλες εφαρμογές περιμένουμε να δούμε. Γι' αυτό πολλές φορές στεκόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα σε πράγματα που είναι λιγότερο σημαντικά και πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Τι σημαίνει δασική χάρτα, τι σημαίνει κυκλική οικονομία, τι σημαίνει ενέργεια, τι σημαίνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την απαθρακοποίηση που ετοιμάζουμε αυτή στο Υπουργείο, βέβαια μαζί με τον κύριο Σκουρλέτη, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για την ενέργεια, όσον αφορά τις καινούριες επιχειρήσεις, τη γεωθερμία, τη βιομάζα. Πώς να απαριθμίσω, δεν είναι πάρα πολλά τα οποία να πω ότι ο πύργος για πρώτη φορά καθάρισε από τα σκουπίδια και δεν θα ξαναλερώσω γιατί αυτή μιλήσαμε το πρόβλημα στον πύργο, στην Ηλία. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουν οι κάτοικοι, αλλά δεν ακούστηκε πολύ στα μέσα. Μάλιστα. Άρα το τι κάνει ο οικολόγος υπουργός θα το κρίνουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Πού είναι όμως γεμάτος στην Τρίπολη? Στην Τρίπολη. Λίγο πιο δίπλα. Η διαφορά είναι ότι στην Ηλία είχαμε μεγάλη συνεργασία, καλή συνεργασία των Δήμων της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει στην Πελοπόννησο, όπου πάλι δυστυχώς η ευθύνη για τα σκουπίδια έχει φύγει από τους δημάρχους, είχε φύγει το 2011 με μια διαπιστωτική και πάει στην περιφέρεια. Άρα γι' αυτό, γιατί ο πύργος γεμάτος σκουπίδια, νομίζω καθήλαμε να απαντήσει αυτή τη στιγμή ο κ. Πατούλης. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Γρυλάκη για τις διευκρινήσεις. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμά μας και επιστρέψουμε.